Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιωάννα TV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία και αμέσως να καλησπέρισω την βουλευτή Ιωαννινών του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαρόπη Τζούφη. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Δικιά μου η χαρά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρία Τζούφη, θα ξεκινήσουμε οπωσδήποτε με το προσφυγικό. Άκουσα σήμερα τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μουζάλα, να λέει ότι σε λίγο η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη. Δεν ξέρω τα δεδομένα που έχει ο κύριος Μουζάλας, όμως λέτε το ίδιο. Τι λέτε εσείς, τι σκέψεις κάνατε για την εξέλιξη, τη διαχείριση του προσφυγικού και αν υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες με τη στάση που έχουν οι υπόλοιποι στην Ευρώπη, εδώ στην Ελλάδα και για πολύ διάστημα. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Τι λέτε, κυρία Τζούφη? Λοιπόν, εκείνο που λέω είναι το εξής. Καταρχήν, το προσφυγικό είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο θέμα. Αλήθεια είναι, αυτό είναι. Και έτσι. Το οποίο είναι το αποτέλεσμα των πολέμων στις οποίες έχει ενεργή συμμετοχή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες παγκόσμιες δυνάμεις για την κατοχή των ενεργειακών δρόμων. Άρα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις πολύ δύσκολες, πρέπει κανείς να δει τη διαχείρισή του, αλλά οπωσδήποτε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε ότι έγιναν σύνοδοι και υπήρχε δέσμευση στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι θα υπάρξει ισοκατανομή των προσφύγων στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό όμως δεν που όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε, αλλά βλέπετε ότι μία σειρά χώρες με επικεφαλής στην Αυστρία ουσιαστικά προσπάθησαν να κλείσουν αυτούς τους δρόμους διαφυγής. Αυτόνομα έδρασαν όλοι αυτοί. Μήπως έχουν και την θετική σε αυτή την κατεύθυνση άποψη μεγαλύτερων δυνάμεων και η Αυστριακή και τα μετακομμουνιστικά καθεστώτα στις χώρες των Βαλκανίων? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι υπάρχει μία σαφής δέσμευση. Έδρασαν αυτόνομα δηλαδή οι Αυστριακοί? Έχουν εκλογές, εντάξει. Δεν ξέρω αν έδρασαν αυτόνομα, διότι προφανώς δημιουργούνται νέες συμμαχίες εκεί που είναι ισχυρές οι ακροδεξιές δυνάμεις, όπως είπατε πριν, εκεί που κατέρευσαν τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Δηλαδή, δυστυχώς έχουν έρθει επικεφαλής των κυβερνήσεων εξαιρετικά ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τα θέματα των εθνικισμών γενικώς. Είναι έτσι αυτό. Και αυτή η ανάλυση είναι έτσι. Στην Αυστρία βεβαίως υπάρχουν, όπως ξέρετε, μπροστά μας εκλογές. Με αποτέλεσμα μια χώρα η οποία είχε προηγουμένως, για να θυμίσω εδώ, μια φιλική συμπεριφορά. Θυμάστε, είχε έρθει και ο καγκελάριος, ας πούμε, της Αυστρίας να λέει και τώρα ότι ευθύνεται η Ελλάδα, ας πούμε, ότι διοχετεύει προς τα εκεί τους πρόσφυγες. Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Και αυτό γιατί υπάρχει μια ακροδεξιά εκεί, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Άρα για εσωτερικά πολιτικά τους γεγονότα συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο κατεξοχήν. Όμως από την άλλη μεριά υπάρχει δεδομένο. Η απόφαση της Γερμανίας και της Γαλλίας, οι οποίοι δεν συμφωνούν καθόλου σε αυτό και μιλάνε για ισοκατανομή. Έτσι μιλάνε, έτσι λένε, έτσι. Ναι, και νομίζω λένε υπάρχει φανερά δημόσια δήλωση της Μέρκελ, η οποία παρότι έχει πληγεί η δημοφιλία της, επιμένει ότι είναι πανευρωπαϊκό θέμα και ότι πρέπει να υπάρξει ισοκατανομή. Και αυτό θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση στις 7 του Μάρτη, ακόμη και με την απειλή του βέτο. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, δεν υπάρξει ισοκατανομή μεταξύ των προσφύγων, όπως ήδη έχουν δεσμευτεί οι χώρες, προφανώς και εμείς δεν θα συμφωνήσουμε σε άλλα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως το θέμα αυτό με τη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, ξέρετε ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα που προβλημάτισε πάρα πολύ την συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα είναι αυτό. Και βεβαίως ήδη, όπως είδατε, έχουν γίνει και μία σειρά ενέργειες και προς γειτονικές χώρες, οι οποίες επιζητούν. Δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδατε λοιπόν ότι αυτές που δεν είναι στο Σένγκεν θα υπάρξουν λοιπόν και προς εκεί συγκεκριμένες ενέργειες που δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης. Πολιτικά μας παίρνει να μπορέσουμε να θέσουμε βέτο σε αυτή τη δύσκολη για μας συγκυρία? Το οφείλουμε να πολιτικά το κάνουμε. Πολιτικά, πέρα από την πρακτική, επαναλαμβάνω, από την τεχνική. Από τη στιγμή που είναι δεδομένη η διάθεση των κυρίαρχων χωρών της Ευρώπης και οι οποίες πραγματικά με βάση τα πληθυσμιακά τους και τα κοινωνικά τους δεδομένα μπορούν να σηκώσουν ένα βάρος αυτού του προσφυγικού ρεύματος για το οποίο οι πολλοί είναι και υπεύθυνες, θεωρούμε ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή πολιτικά, την κατεύθυνση. Πολιτικά όμως, επαναλαμβάνω, μας παίρνει να το κάνουμε. Έχουμε την ισχύ, την πολιτική ισχύ να το κάνουμε? Έχουμε την δύναμη μιας χώρας που βρίσκεται σε δεινή οικονομική κρίση, στην οποία υπήρξε πάρα πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στα οικονομικά δεδομένα και δεν δεχόταν παρεκκλήσεις, ενώ δέχεται πολύ μεγαλύτερες παρεκκλήσεις σε άλλες αποφάσεις της, όπως για παράδειγμα στην απόφαση που πήρε η ίδια για το προσφυγικό. Και επιπλέον, κάτω από αυτές τις συνθήκες, έχει αναγνωριστεί από όλους και από τον Πάπα και από τις ευρωπαϊκές χώρες και στο επίπεδο του ΟΗΕ ότι παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες η Ελλάδα
Ελλάδα έκανε αγώνα δρόμου για να ανταποκριθεί σε αυτά που τη ζητήθηκαν για τον χειρισμό του προσφυγικού και έδειξε πολύ μεγάλη αλληλεγγύη κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε είναι η μετεγκατάσταση των προσφύγων να γίνεται απευθείας από την Τουρκία. Αυτό είναι το αίτημα. Πράγματι, εκεί υπάρχουν εκπατρισμένοι 2,5 εκατομμύρια Σύριοι. Βεβαίως. Και αυτό είχαμε ζητήσει και αυτό είναι η λύση του προβλήματος. Θα για συμβεί να μην αυτό στις 7 Μαρτίου. Είστε αισιόδοξοι ότι η διαχείριση θα γίνει ορθολογικότερη, να μην πω. Κοιτάξτε, κάτι είναι άλλο αναγκαίο στις 7 Μαρτίου. Να γίνει, να το πω αλλιώς, είναι αναγκαίο να γίνει. Βεβαίως η Τουρκία είναι μια μεγάλη οικονομική και περιφερειακή δύναμη που παζαρεύει για τα δικά της δίκαια. Διάβαζα μία δήλωση του πρέσβη που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγε ότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το θέμα της Τουρκίας για την είσοδό της, να δώσει δηλαδή καταρχήν βίζες κτλ. Με τελείως διαφορετικό μάτι, ενώ για μια δεκαετία μας είχε ξεχάσει. Σαφώς και παζαρεύει η Τουρκία ως ισχυρή δύναμη και πιθανώς και για άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά είναι η μοναδική λύση στη βαρούσα φάση, διότι υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια Σύριοι εκπατρισμένοι και 270.000 οι οποίες είναι στα κάμπ της Τουρκίας. Άλλοι τόσοι είναι και πολύ περισσότεροι, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, στο Λίβανο, στην Ιορδανία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ο μοναδικός τρόπος, εάν αποφασίσει η Ευρώπη να μετεγκατασταθούν με ασφάλεια και να μην πνίγονται στο Αιγαίο, είναι να γίνει απευθείας από την Τουρκία. Μάλιστα. Τώρα, να τα δούμε όμως αν την αυτά μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Που μου κάνατε, τι μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά στην ερώτηση τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα προσπαθήσουμε αυτόν τον κόσμο που έχει εγκλωβιστεί στην Ελλάδα πραγματικά να δημιουργήσουμε εκείνες τις υποδομές ώστε σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να διοχετευτούν άμεσα, αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες, με αξιοπρεπή τρόπο και με αλληλεγγύη και με συντονισμό ανάμεσα σε όλους. Στην κεντρική κυβέρνηση, στους δήμους, στις περιφέρειες, στις ΜΚΟ, στους αλληλέγγυους και βεβαίως ζητώντας και την βοήθεια, διότι ξέρετε ότι έχει γίνει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για έξτρα βοήθεια με το οποίο συνεννούσε και. Υπάρχει σχέδιο υποβολή, σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ναι, λοιπόν, το έχει αποδεχτεί ο κ. Μουζάλα. Βεβαίως. Κάτω λοιπόν από αυτές, ας πούμε, τις συνθήκες και ήδη έχουν ξεκινήσει μια σειρά από έτσι, και από τι σχεδιασμός υπάρχει για την περιοχή μας, κοιτάξτε, για κέντρα μεταναστών από ό,τι ξέρω υπήρξε ας πούμε η διάθεσιμότητα και από τον Περιφερειάρχη και από τις δημοτικές αρχές της περιοχής να βρεθούν εκείνοι οι χώροι οι οποίοι θα μπορούσαν να διαμορφωθούν για την φιλοξενία για κάποιο χρονικό διάστημα των προσφύγων και των οικογενειών. Μια παλιότερη συζήτηση που είχε γίνει, υπήρχαν και δομές που μπορούσαν να φιλοξενηθούν, όπως ξέρετε, ασυνόδευτα παιδιά και είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Όπως ήταν οι δομές της Κόνιζας, οι οποίες είχαν φιλοξενήσει παλιότερα ασυνόδευτα ανήλικα, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο υπάρχουν. Άρα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δομές. Υπάρχει ένα σχεδιασμός, δηλαδή, λέτε, αποφάσεις υπάρχουν για συγκεκριμένους χώρους. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχουν. Γνωστές αποφάσεις σε εσάς. Όχι, δεν έχω κάποια γνωστή απόφαση. Ξέρω όμως ότι διερευνούνται πολλές δυνατότητες για χώρους που ήδη υπάρχουν, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και είμαι σίγουρη ότι και οι δημοτικές αρχές και η περιφερειακή αρχή και ο κόσμος θα είναι αλληλέγγυος στην προσφυγιά, διότι έχει την εμπειρία και της φτώχειας και της προσφυγιάς. Και από την άλλη μεριά, σε αυτό που με ρωτήσατε. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι και όταν η Ελλάδα υποδέχτηκε κάτω από δραματικές συνθήκες, τις συνθήκες της μικρασιατικής καταστροφής και της μεγάλης φτώχειας, όχι μόνο μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα, παρότι στην αρχή υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν πάρα πολύ αρνητικοί, υπήρχαν και μέσα μαζικής ενημέρωσης που ήταν πάρα πολύ αρνητικά. Εν τέλει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο μπήκαν μέσα στην ελληνική κοινωνία, αλλά. Συγκρούσεις. Βεβαίως και υπήρξαν συγκρούσεις. Για πολλά χρόνια, για δεκαετίες. Για δεκαετίες. Αλλά εν τέλει νηματοδότησαν τον ελλαδικό χώρο και πήγαμε παραπέρα. Είναι έτσι. Είναι αυτό και να θυμίσω εδώ πώς, ας πούμε, βοήθησαν τα κύματα που είχαμε από την Αλβανία στις προηγούμενες προσφυγικές ροές. Εδώ όμως έχουμε προσφυγικές ροές που μπαίνουν και βγαίνουν στη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θέλουν να μείνουν εδώ αυτοί. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχει περίπτωση να εγκλωβιστούν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Υπάρχει περίπτωση, άκουσα τον Γιώργο Μουζάλα να λέει ότι 50 με 70.000 τελικά μπορεί να υπάρξουν εδώ σε οποιαδήποτε περίπτωση κλεισίματος συνόρων. Ως μέγιστο νούμερο έδωσε το 70.000. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και το είπε για τον εξής λόγο. Διότι έχω την αίσθηση ότι λέει λίγο μικρότερος αριθμός. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι πραγματιστής ο κύριος Μουζάλας. Είναι πραγματιστής. Δηλαδή πιστεύετε τους αριθμούς που λέει, ότι αυτός είναι ο ανώτατος αριθμός.
Αυτό που προσπάθησε να πει είναι το εξής, ότι πράγματι οι άνθρωποι αυτοί στη μεγάλη τους πλειοψηφία θεωρούν την χώρα μας χώρα διακομιστική. Αυτό δηλαδή, είναι έτσι. Για πέρασμα. Αυτό που έγινε είναι ότι έκλεισε το μπουκάλι σε αυτό το πέρασμα. Και πράγματι το ποτάμι το προσφυγικό, αν δεν δοθεί λύση, θα ψάξει να βρει άλλους δρόμους που θα το οδηγήσουν σε αυτό που αυτοί φαντάζονται ως γη της επαγγελίας. Άρα θα περάσει σαφώς το μήνυμα ότι από εδώ δεν μπορούν και θα εγκλωβιστούν στη χώρα. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει ένα κομμάτι ανθρώπων που θα επιλέξουν να μείνουν σε αυτή τη χώρα. Και νομίζω ότι σε αυτό το νούμερο ακριβώς αναφέρεται ο κύριος Μουζάλας, διότι πράγματι δεν είμαστε η χώρα την οποία ονειρεύονται αυτοί οι πρόσφυγες για να έρθουν ως χώρα επιλογής. Αυτό είναι έτσι. Υπάρχει περίπτωση η προσφυγική, η μεταναστευτική ροή να περάσει από την Ήπειρο προς την Αλβανία? Μπορείτε να κάνετε μια τέτοια θετική ή αρνητική εκτίμηση? Εντάξει, η απάντηση δεν είναι μόνο σήμαντη. Η προσφυγιά από μόνη της ανοιχνεύει και βρίσκει αυτούς τους δρόμους. Έτσι, το ποτάμι αυτό ψάχνει να βρει ριάκια διαφυγής, όπως είπαμε πριν. Ξέρετε ότι εδώ υπάρχει μια πολύ αρνητική τοποθέτηση από την Αλβανία. Η μικρή μας χώρα, έτσι, όταν χρειάστηκε, είχε ανοίξει τα σύνορα και είχε υποδεχθεί όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έφτανε χιλιοταλαιπωρημένος. Και να πω ότι έχω και την εμπειρία από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τους ανθρώπους που περνούσαν τα βουνά χιλιοταλαιπωρημένοι για να βρουν καταφυγή εδώ. Και τότε είχαμε ακολουθήσει αυτή την πολιτική, ας πούμε, του αγκαλιάσματος αυτών των ανθρώπων. Έχουν δηλώσει ότι αυτοί σκέφτονται να κλείσουν τα σύνορα. Υπήρξαν αυτά και... μένει να τα δούμε. Υπήρξε και εκμετάλλευση. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτών των ανθρώπων, έτσι, όπως και τώρα δυστυχώς υπάρχει εκμετάλλευση των προσφύγων, να το πούμε και αυτό, από ορισμένους συμπολίτες μας, έτσι, που τους εκμεταλλεύονται πουλώντας το νερό 5 και 7 ευρώ ή πουλώντας τους διάφορες υπηρεσίες πανάκριβα. Κοιτάξτε, σε περιόδους κρίσης υπάρχουν όλες οι συμπεριφορές. Έτσι. Και το θέμα είναι ότι ποια πλευρά θα επικρατήσει. Και εδώ είναι ο ρόλος της κυβέρνησης να δώσει αυτό το μήνυμα. Είπα σε συνεργασία με όλους τους βαθμούς της αυτοδιοίκησης που είναι πολύ πιο κοντά στον κόσμο της αλληλεγγύης. Έχουμε πολύ θετικά παραδείγματα στην Κοζάνη, στα Τρίκαλα, στα νησιά μας. Υπάρχουν και αρνητικά παραδείγματα. Έχουμε και το κάψιμο των στρατοπέδων στα Γενιτσά και φαίνεται ότι τον τόνο, γι' αυτό το λέω αυτό, τον δίνουν οι δημοτικές αρχές και στον τρόπο που το διαχειρίζονται. Έτσι θεωρώ λοιπόν το ρόλο τους πάρα πολύ κρίσιμο στο πώς θα διαχειριστούμε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση και αυτά τα καραβάνια, κύριε Ντόκα, που μας θυμίζουν σκηνές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι, να θυμηθούμε εδώ τις σκηνές του Αγγελόπουλου με τον Θίασο και πέστε μου αν η μνήμη σας δεν σας πάει σε αυτά που βλέπουμε εγώ τώρα στους δρόμους. Εγώ θα σας πω μόνο αυτό που επαναλαμβάνω μονότονα. Για μένα είμαστε όλοι μετανάστες. Όμως θα ήθελα εδώ λίγη αυτοκριτική πριν κλείσουμε. Για απόψε το θέμα του προσφυγικού, υστερήσατε σε κάποια σημεία, τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο της κυρίας Χριστοδουλοπούλου και σε αυτό το περίφημο λιάζονται. Ήταν αντιθέστατο ότι... αυτό. Και απ' την άλλη υπήρξε υστέρηση. Να απαντήσω. Νομίζω ότι αυτό είναι τελικώς μια κακοήθεια. Γιατί την έχω ακούσει αυτήν την δήλωση. Ήσασταν εκεί όταν υπόθηκε? Ναι, όχι. Την είχα ακούσει όπως παρουσιάστηκε. Την ακούσατε ολόκληρη? Ολόκληρη. Ναι, και δεν είναι έτσι. Πάρθηκε μια λέξη και αυτή η λέξη έχει γίνει, ας πούμε. Ήταν μια συνέντευξη που έχουμε δει. Είπε στην ουσία ότι αφού στην πρωινή φάση δεν έχουν τι να κάνουν όπως είναι στις πλατείες, κάθονται στα παγκάκια. Θυμάστε τότε είχαμε το θέμα. Ποιοι δικαιούνται τα παγκάκια της πλατείας, ας πούμε. Ήταν μια αντιθέστατη φράση. Εκεί έτσι όπως υπόθηκε. Για μένα. Εγώ δεν λέω ότι έγιναν όλα σωστά, κύριε Ντόκα. Εκεί υπήρξε υστέρηση, γιατί ο Μουζάλας τα καταφέρνει πολύ καλύτερα. Κοιτάξτε. Βέβαια τώρα φτάσαμε στο πρόβλημα διαγκωμένο. Έτσι, μπράβο. Μιλάμε για άλλα πράγματα και για άλλα δεδομένα. Υπήρχε υστέρηση και από την προηγούμενη φάση. Να θυμίσω εδώ ότι μέχρι τότε μιλούσαμε για τις επαναπροωθήσεις, κύριε Ντόκα, για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Επαναπροωθήσεις στη θάλασσα θα πει πνίγονται οι άνθρωποι. Είναι δύσκολο, δεν έτσι, το συζητάμε. Είχαμε αυτό. Λοιπόν αυτό το πολύ δύσκολο θέμα να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Βεβαίως μπορεί να υπάρξουν και υστερήσεις, βεβαίως μπορεί να υπάρξουν και πράγματα που δεν τα έχει εκτιμήσει σωστά. Όμως εδώ μιλάμε για μια άλλη κατάσταση και επίσης να πω τότε ότι η προηγούμενη κατάσταση δεν είχε εκταμιεύσει και δεν είχε δημιουργήσει ούτε ένα hot spot, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, παρά μόνο στη Μόρια, στη Λέσβο και κανένα άλλο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έγινε μια κολοσιαία προσπάθεια και τέτοια κέντρα χτίστηκαν σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και βρέθηκαν χώροι που μπορεί να είναι παροδικής φιλοξενίας και μπαίνουν ζητήματα επαναπροώθησης αυτών που λέμε των μεταναστών που δεν έχουν νομοποιητικά έγγραφα. Και εκεί όμως δεν υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχουν δηλαδή, δυσκολίες πολύ μεγάλες δυσκολίες. Γυρίζουν πίσω τα αεροπλάνα και δεν έχει βοηθήσει σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε τις ευρωπαϊκές χώρες να μην ανοίγουν τις πύλες για την μετεγκατάσταση παρότι έχουν δεσμευτεί. Αυτό καλείται αυτή τη στιγμή. Είστε αισιόδοξοι για τις 7 Μάρτου. Να επαναλάβω αυτό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα τα συμβούλια κορυφής είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είμαι όμως πεπισμένη ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει πίσω από αυτό το οποίο έχει πει.
Πάμε λίγο να δούμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες φθήνουν τουλάχιστον με τη μορφή των μπλόκων. Δεν υπάρχουν μπλόκα στη χώρα, αποχωρούν οι αγρότες, όμως λένε ότι θα συνεχίσουν με εναλλακτικές κινητοποιήσεις. Τι εκτιμάτε, ότι αυτό που δόθηκε στους αγρότες από τον Πρωθυπουργό ήταν αυτό που μπορούσε να δοθεί ρεαλιστικά στις δύσκολες συνθήκες και θα πρέπει οι αγρότες να είναι ικανοποιημένοι? Κοιτάξτε, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα του ασφαλιστικού γενικότερα είναι ένα θέμα που άνοιξε στη χώρα, πάρα πολύ σοβαρό. Ένα τους κομμάτι βεβαίως αφορούσε και τους αγρότες. Νομίζω ότι εκεί η κυβέρνηση εξάντλησε τις δυνατότητες τις οποίες είχε κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που καλείται να διαχειριστεί, δηλαδή την μείωση κατά 1,8 δις ευρώ στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο δεν έχει κανένα, έχει ελάχιστα αποθεματικά, τα οποία κατανάλωσαν με συγκεκριμένες επιλογές τα προηγούμενα μνημονιακά χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και επίσης μια πολύ συγκεκριμένη δανειακή συνθήκη, η οποία προέβλεπε δύσκολα μέτρα στο επίπεδο του ασφαλιστικού για τους αγρότες, τα οποία προκειμένου η χώρα να μην φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίστηκαν από 221 βουλευτές. Και εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει υποκρισία των άλλων πολιτικών κομμάτων που λένε ψηφίσαμε την παραμονή στην Ευρώπη, αλλά δεν ψηφίσαμε τα μέτρα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εκεί λοιπόν πράγματι προβλεπόταν. Δεν ψήφισαν τα μέτρα, τις φόρμουλες για τους αγρότες, αυτό λέει η αντιπολίτευση. Αυτά λοιπόν, ένα κομμάτι τους λοιπόν, πάρα πολύ σκληρό, που επιβαρύνει τον αγροτικό κόσμο, ήδη είχε ψηφιστεί από το καλοκαίρι. Τι προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση? Προσπάθησε στο επίπεδο του ασφαλιστικού να βάλει μεταβατική περίοδο, προσπάθησε να τους βάλει σε χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές από όλες τις άλλες κατηγορίες, προσπάθησε να προστατεύσει τους νέους αγρότες και κυρίως να προστατεύσει αυτό που λέμε και για το συνολικότερο ασφαλιστικό, τα μικρά και χαμηλά εισοδήματα που αφορούν την πλειοψηφία των αγρότων. Θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι οι αγρότες στις σκληρές συνθήκες. Κάτω από με δεδομένο αυτό με το δεδομένο ότι υπήρξε ένας μακρός διάλογος, τον οποίο θα έλεγα εν μέρει ότι συνέβαλαν και οι κινητοποιήσεις των αγροτών, νομίζω ότι έγινε μία προσπάθεια συνδυασμού του ασφαλιστικού και του φορολογικού, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί το μεγαλύτερο κομμάτι της μικρομεσαίας αγροτιάς. Και νομίζω ότι αυτό το αναγνώρισαν και περιμένουν την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων μέσα από την ψήφιση του ασφαλιστικού, το οποίο όμως αφορά όλο τον ελληνικό λαό και που είναι, όπως ξέρετε, η απαραίτητη προϋπόθεση για να κλείσει η αξιολόγηση, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, που η επόμενη φάση είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας, δηλαδή την απομείωση, τη σημαντική απομείωση του χρέους και το να ξεκινήσει η αναπτυξιακή διαδικασία. Διότι υπάρχουν οικονομικά στοιχεία που δείχνουν ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία. Άρα, εάν μπούμε, μέσα από αυτήν τη διαδικασία να υπάρξει και άρση πολύ αρνητικών μέτρων που αφορούν πολύ μεγάλα στρώματα. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα. Με ευχές δεν γίνονται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα στην πολιτική και στην πραγματική ζωή. Όμως θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Δηλαδή, εσείς θα ψηφίσετε το νέο ασφαλιστικό? Εκτιμάτε ότι θα ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή? Κοιτάξτε, από όλους τους κυβερνητικούς βουλευτές. Εσείς θα ψηφίσετε? Κοιτάξτε, το νέο ασφαλιστικό το περιμένουμε όλοι να το δούμε εν της πράγμαση. Ξέρετε ότι αποτελεί ακόμη αντικείμενο συζήτησης, έτσι, αυτές είναι οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Φαίνεται ότι υπάρχει σύγκληση με τους Ευρωπαίους, υπάρχει όμως σημαντική απόκληση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ζητάει την κάθετη μείωση και τη σημαντική των κύριων συντάξεων. Που έχουμε πει ότι αυτό είναι κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης και εκτός των ορίων. Μήπως θα γίνει όμως η περικοπή με άλλη φόρμουλα? Όχι, και επαναλαμβάνω, και εκτός των ορίων της συμφωνίας που έχουμε ψηφίσει. Έχουμε πει λοιπόν ότι δεν πρόκειται να κόψουμε τις κύριες συντάξεις. Έχουμε ήδη προσπαθήσει να σώσουμε τις επικουρικές με τη συμμετοχή και των εργοδοτών. Βεβαίως μπορεί να υπάρξουν θέματα με το ανώτερα όρια των συντάξεων, ήδη δηλαδή έχει εξαγγείλει. Δηλαδή είπαν ότι το ανώτερο όριο στις συντάξεις που είναι μόνες τους ήταν τα 2.700, ότι μπορεί να κατέβει και στα 2.300 και ότι μπορεί να μην υπάρχουν και ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι των συντάξεων. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν θέματα στο επάνω ταβάνι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούν να περικοπούν περαιτέρω οι κύριες συντάξεις. Με βάση αυτές τις δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό πορευόμαστε και αυτό διαπραγματευόμαστε ακόμη μέχρι αυτή τη στιγμή σκληρά με τους εταίρους. Και περιμένουμε να δούμε την τελική μορφή. Άρα θα ψηφίσετε, λέτε εσείς? Επαναλαμβάνω ότι εάν όλα αυτά που η κυβέρνηση. Βεβαίως. Αν ισχύσουν οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης, εγώ θα ανήκω σε εκείνους τους βουλευτές που, εφόσον τηρηθούν αυτές οι δεσμεύσεις, όπως και το σύνολο των συμβουλευτών μου, θα ψηφίσουμε αυτό το πράγμα που θεωρούμε. Δεν θα υπάρξουν διαρροές. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Και έτσι εκτιμώ, την εφόσον την ισχύσουν οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Που λέτε εσείς ότι θα ισχύσουν. Ναι.
Εγώ λέω ότι μάχεται σκληρά η ελληνική κυβέρνηση και έχει βάλει οπωσδήποτε κόκκινες γραμμές το να συντηρηθούν οι κύριες συντάξεις στο ύψος που υπάρχουν. Και γιατί αυτό είναι και αντιφεσιακό. Είναι προφανές ότι όσο κόβεις τις συντάξεις. Αυτό το λένε και οι ίδιοι, αλλά δεν τα αλλάζουν όμως. Ναι, ναι, αλλά σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ξέρετε τι είπε, ότι η σκληρή λιτότητα οδηγεί, ας πούμε, σε αποπληθωρισμό. Άρα πέφτει ραγδαία η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να χαλαρώσουμε τα μέτρα, διότι δεν πάμε πουθενά. Έτσι. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι αλλάζουν. Έτσι είναι. Το αναγνωρίζουν και δεν αλλάζουν τα μείγματα πολιτικής όμως. Αλλάζουν τα πράγματα ή είναι αναγκασμένοι να τα αλλάξουν και σε ευρωπαϊκό πεδίο. Έχουμε τις εκλογές στην Ιρλανδία που υποτίθεται ότι ήταν το πετυχημένο πείραμα. Και βλέπετε ότι οι Ιρλανδοί πολίτες δεν το εκτιμούν ως επιτυχημένο. Ιτήθηκε. Ναι, διότι εκεί αυξάνεται η φτώχεια. Στην Πορτογαλία λένε τα ίδια. Που έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο. Στην Ισπανία τα ίδια. Αλλά. Και η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει και να αποδεχθεί και την σκληρή προσπάθεια που έχει κάνει ο ελληνικός λαός και τις πολύ σημαντικές μειώσεις που έχει υποστεί, αλλά και την αλληλεγγύη που έχει δείξει στο πανευρωπαϊκό πρόβλημα που είναι το προσφυγικό. Και να το λάβει σοβαρός υπόψη. Δεν ξέρω αν η Ευρώπη μπορεί να παίρνει μηνύματα και οπωσδήποτε δεν ξέρω αν μπορεί να τα αξιολογεί με τον ορθό τρόπο για την επιβίωσή της. Αυτό όμως είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση. Δεν ξέρω, μιλάτε με κόσμο. Θα αποδειχθεί, κύριε Εντόκα, διότι αν δεν τα καταφέρει, μετά θα αποσυνδεθεί. Θα υπάρχει ζήτημα διάλυσης. Είναι πλέον οι ακροδεξιές φωνές που μιλάνε έτσι, με άλλη ατζέντα. Να δούμε όμως ποιος θα έχει το πάνω χέρι τα επόμενα χρόνια, την επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν φαίνεται να προέρχονται οι ακροδεξιές φωνές. Σωστό είναι αυτό και έτσι πρέπει να συνεχίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση η ιστορία της Ευρώπης. Εκεί θα συμφωνήσουμε απόλυτα οι περισσότεροι. Δεν ξέρω, μιλάτε με όλο τον κόσμο. Ξέρω ότι κυκλοφορείτε στην πόλη. Ξέρω ότι μιλάτε με αγρότες, με επαγγελματίες. Τι λέτε για τους προφυλακισμούς βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για επιθέσεις στα γραφεία. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Καταρχάς, πώς αισθάνεστε ως αντιμέτωποι με την οργή ενός κομματιού πολιτών? Ναι, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να το διαχειριστεί κανείς. Νομίζω όμως ότι αυτή η οργή καλλιεργείται. Το ζω περισσότερο, θα έλεγα, μέσα στη Βουλή. Έχει εκκληθεί ένας φοβερός αγριανθρωπισμός και πρέπει να πω εδώ ότι όχι μόνο από τις ακραίες φωνές της Χρυσής Αυγής, αλλά δυστυχώς και από άλλους χώρους, σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά η ατζέντα στοχοποίησης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με πάρα πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. Και θα δείτε τι έχετε να πάθετε, θα κυκλοφορείτε με τους μπράβους και δεν θα μπορείτε. Δυστυχώς, έτσι και από άλλους χώρους που δεν έχουν τέτοια προέλευση, όπως ας πούμε η Χρυσή Αυγή. Και αυτό είναι ένα δείγμα των καιρών. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τις καταδικάζω απερίφραστα. Νομίζω ότι δεν οδηγούν πουθενά όλοι αυτοί οι αγριανθρωπισμοί και μάλλον θα έλεγα ότι έχουν και το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα, δηλαδή, από το να φοβήσουν έτσι, τους συναδέλφους που τους υφίστανται. Και είναι και στοχευμένοι, ξέρετε. Ένα κομμάτι της οργής είναι αιτιολογημένο, κυρία Τζούφ. Ένα κομμάτι είπατε ότι είναι υποκινούμενο, ένα κομμάτι είναι αιτιολογημένο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δικαιούται ο καθένας να εκφράζει τις αντιρρήσεις του, αλλά με έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή, οι προπυλακισμοί, οι φωνές, οι καταστροφές, με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να εγκρίνονται. Και να σας θυμίσω εδώ, κύριε Εντόκα, πώς αντιμετωπιζόταν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παλιότερα, τώρα προβάλλονται ως η λογική εκδίκηση του λαού σε αυτά που δεν τήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παλιότερα έλεγαν καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Είναι αιτιολογημένη, να ξαναρωτήσω, η έργη, όχι δικαιολογημένη, αιτιολογημένη είναι από ένα κομμάτι. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι αιτιολογημένη. Δεν υπάρχει αιτία σε αυτή την οργή. Δεν νομίζω ότι είναι αιτιολογημένη. Ίσως των υψηλών προσδοκιών που καλλιεργήσατε. Κοιτάξτε, ο κόσμος δικαιούται να έχει ελαττωμένη ανοχή, να αισθάνεται, και αυτό βγαίνει και από τις δημοσκοπήσεις, ότι δεν έχουμε υλοποιήσει η αντοχή του. Μας το έλεγαν κιόλας στην προεκλογική περίοδο, ότι αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία και κοιτάξτε τι θα κάνετε, γιατί θα μας βρείτε απέναντί σας. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον πολύ δύσκολο χρόνο της διακυβέρνησης, λίγα πράγματα θετικά καταφέραμε να κάνουμε στο κυβερνητικό επίπεδο, για τα οποία δεν μας δίνεται και η δυνατότητα να τα πούμε. Και να πω εδώ ότι αισθάνομαι ικανοποιημένη ότι μπορέσαμε να περάσουμε πράγματα και στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, κύριε Ντόκα, και σε ζητήματα δικαιϊκά, όπως ήταν το Σύμφωνο Συμβίωσης, και στα ζητήματα. Χρειάζεται πολύ περισσότερο όμως. Ναι, να πω όμως λίγο και για το παράλληλο πρόγραμμα που περάσαμε μια σειρά από σημαντικά μέτρα. Σε ένα λεπτό, σε στο τομέα της υγείας. Το είχατε πει και την Παρασκευή με στη συνέντευξη. Παίξαμε και αυτό. Ναι, σας ακούω. Εντάξει, προσπαθήσαμε να περάσουμε μια σειρά από πράγματα για να κρατήσουμε όρθια τα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να φτιάξουμε αυτά τα κέντρα της κοινότητας που να είναι καταφυγή των απλών πολιτών, όπου να βλέπουν τι δικαιούνται, πώς μπορούν να βρουν δυνατότητες
απασχόλησης είναι τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας που μπορούμε να προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε για νέους ανθρώπους. Έρχονται καινούργια προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Έτσι, ήδη έχουν εξαγγελθεί τα καινούργια προγράμματα του ΕΣΠΑ. Πρέπει να μας το πιστώσετε αυτό. Είμαστε η πρώτη χώρα σε απορροφητικότητα. Απορροφήσαμε όλο το προηγούμενο ΕΣΠΑ που μας λέγανε ότι θα χαθούν τα προγράμματα και είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη και είμαστε πρώτοι και στα καινούργια προγράμματα του ΕΣΠΑ. Και μάλιστα εδώ να σας δώσω και μια είδηση ότι στις 11 του Μάρτη θα έρθει εδώ ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο Χαρίτσης, και θα κάνει εξαγγελία έτσι, για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και στην πατρίδα μας, τα οποία κυρίως πού απευθύνονται, σε νέους ανθρώπους, σε απόφοιτους της τριτοβάθμιας, στον τουρισμό, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, δηλαδή σημαντικά πράγματα για τον τόπο μας. Άρα, κάναμε κάποια πράγματα σε αυτό που λέγαμε, ότι μέσα από τις ρογμές αυτής της σκληρής μνημονιακής δανειακής σύμβασης να ψάξουμε να βρούμε μέτρα εκείνα που θα υποστηρίζουν τον κόσμο της εργασίας, του μόχθου, που θα κρατήσουν όρθιο αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος και την κοινωνία όρθια. Βεβαίως, χρειάζονται πολύ περισσότερα. Συμφωνώ ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα και για να απαντήσω, η αλήθεια είναι ότι όταν κυκλοφορώ μέσα στον κόσμο, είτε στο νοσοκομείο στο οποίο πήγα, είτε κοινωνικά, αυτό που μου λένε είναι ότι σας ευχόμαστε καλή δύναμη, γιατί είναι πραγματικά ένας πολύ δύσκολος ρόλος αυτών των οποίων έχετε αναλάβει. Αυτό καταρχήν εισπράττω. Το ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι δυσαρεστημένοι. Εισπράξατε κάποια οργή εσείς προσωπικά, κοιτάξτε, κάποια ακραία, κάποια ακραία λεκτική επίθεση? Υπήρχαν και ένα-δυο. Όχι, ακραία επίθεση όχι. Λεκτική. Ίσως γιατί είμαι και γυναίκα. Υπήρξαν ένα-δύο τηλέφωνα που μου είπαν, ας πούμε, ότι εμείς άλλα περιμέναμε από εσάς και άλλα κάνατε. Εγώ βεβαίως αυτό απάντησα με τον τρόπο που εγώ μπορώ να απαντήσω. Από εκεί και πέρα σας επαναλαμβάνω ότι οι αντιρρήσεις του κόσμου, ο εκνευρισμός του, όλα αυτά είναι αποδεκτά, όπως και τα αντίθετα επιχειρήματα, τα οποία όμως θα πρέπει να μπαίνουν στο διάλογο και να απαντιούνται με έναν όριμο τρόπο. Κάτι τελευταίο. Κυρία Τζούφη, δεν ξέρω, έχετε γάτα Ιμαλαϊών εσείς? Όχι. Λοιπόν, το ουσιαστικό του ζητήματος είναι το εξής. Γίνεται μια προσπάθεια να περάσει στον κόσμο ότι ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι εσείς είστε οι ίδιοι. Όλα για την εξουσία, διαπλοκή με τα μίντια, όλα για την εξουσία χωρίς ενδυασμούς. Οι συναντήσεις με τον Ψυχάρη του Τσίπρα δεν διαψεύδονται από την κυβέρνηση. Άρα πιθανότατα έγιναν. Θα δούμε τι θα πει και απόψε το βράδυ σε κεντρικό κανάλι ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά τι λέτε? Ο απλός κόσμος λέει ο Αλέξης Τσίπρας συναντιέται με ανθρώπους που καταγγέλει δημόσια και επίσημα για αρχηγούς της διαπλοκής και της διαφθοράς. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ θα πρέπει συναντήθηκε με τον Ψυχάρη ο Αλέξης Τσίπρας. Να απαντήσω επί της ουσίας. Πιστεί εσείς γι' αυτό ή... Να σας πω τι έχω εισπράξει εγώ. Έτσι. Να, ναι. Έχω εισπράξει ότι υπάρχει ένα απόστημα, το οποίο το έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έτσι, της οικονομικής ολιγαρχίας και της δημόσιας ζωής. Υπάρχει. Έτσι. Δεν το έχει πει μόνο ο Τσίπρας, το έχει πει παλιότερα. Και ο Καραμαλής, το έχουν πει και ο Παπανδρέου. Το έχουν πει όλοι, έχουν υποστεί έτσι, όλοι αυτές τις πιέσεις και το έχουν υποστεί και πολύ παλιότεροι. Σήμερα μου θύμισαν διάφορα δημοσιεύματα πώς γινόταν αυτός ο έλεγχος σε παλιότερες εποχές. Εδώ συζητάμε, ας πούμε, για τον ΔΟΛ. Έτσι, αυτόν έτσι, τον οργανισμό Λαμπράκη, ο οποίος ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις. Είναι ακριβώς έτσι. Έτσι. Και αυτά, συμφωνούμε. Αυτά λοιπόν είναι γνωστά, στην Ελλάδα. Πράγματι προσπαθούν να κάνουν αυτό, ακριβώς γιατί το κάνουν. Διότι είμαστε αυτοί που βάλαμε στο τραπέζι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί συναντιέται ο Τσίπρας με τον αρχηγό αυτού του συστήματος? Αυτό ξεκίνησε να πω όταν μπήκε το θέμα με τις τηλεοπτικές άδειες. Από εκεί λοιπόν σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά η ατζέντα, που είχε γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να λυθεί το θέμα στην ανεξάρτητη αρχή, δηλαδή στο ΕΣΟΥΡΟΥ, πράγμα το οποίο δυναμίτησαν. Και από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινάει μια συντονισμένη προσπάθεια, η οποία δείχνει ότι από κάτω υπάρχει ένα πολύ μεγάλο απόστημα. Έτσι, αυτή τη στιγμή παραπέμπονται στη δικαιοσύνη άνθρωποι που κάνανε εκβιασμούς και υπάρχουν και πολύ περισσότερα τέτοια θέματα. Και σε άλλα επίπεδα γινόταν εκβιασμοί, σε πολύ μεγαλύτερα και υψηλότερα σε πολλά άλλα επίπεδα. Ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί συναντιέται με τον αρχηγό αυτού του αποστήματος, να το πω. Νομίζω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι ακριβώς ανάστροφα. Τότε ήταν αρχηγός ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, το οποίο ερχόταν ή έβλεπαν ότι έρχεται και επεδίωκαν συναντήσεις μαζί του, όπως και με όλα τα άλλα. Βεβαίως. Και όπως και με όλα τα άλλα κόμματα γίνονταν αυτές οι συναντήσεις. Εκ του αποτελέσματος, κύριε Ντόκα, φαίνεται ότι είμαστε ακριβώς απέναντι και προσπαθούν με την αναστροφή του καθρέφτη να δουν αυτό που θέλουν και το οποίο δεν πρόκειται να ισχύσει από αυτή την κυβέρνηση. Έπρεπε να συναντηθεί ο πρόεδρος, ο σημερινός πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να συναντηθεί με τον Ψυχάρη.
Κοιτάξτε, προσωπική άποψη θέλω να μου πείτε. Έπρεπε να συναντηθεί ο αρχηγός ενός κόμματος με τον ψυχάρι. Γιατί, με τον αρχηγό της διαπλοκής. Κοιτάξτε, ένας σύμφωνα με αυτά που λέει δημόσια. Ένας πρόεδρος ενός κόμματος μπορεί να συναντηθεί με όποιον ζητάει να τον συναντήσει. Μυστικά, με την παρουσία μιας γάτας Ιμαλαίων μόνον. Δεν ξέρω αν υπήρχε η γάτα των Ιμαλαίων. Ξέρετε ότι έχουν. Η συνάντηση όμως έγινε και εκτιμώ ότι ούτε εσείς θα συμφωνούσατε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εκ των υστέρων μπορεί να λέει κανείς πολλά πράγματα. Εκείνο που φαίνεται εκ του αποτελέσματος είναι ότι η κυβέρνηση αυτή δεν διαπραγματεύεται με τους μηντιάρχες και με αυτούς που, αυτό που λέμε, η οικονομική ολιγαρχία. Και επειδή ακριβώς δεν διαπραγματεύεται, γι' αυτό και μας είπαν ότι είμαστε προσωρινοί και θα μας γκρεμίσουν. Και χρησιμοποιούν όλα τα μέσα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Ντόκα. Αλλά εσείς δεν γιατί τα βλέπουμε. Δηλαδή, τι έγινε προχτές εκεί στο συνέδριο του ποταμιού. Τι έγινε, μαζεύτηκαν όλοι οι προηγούμενοι για να πούνε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε και ο αρχιερέας, όπως έχει ονομαστεί εντός εισαγωγικών της διαπλοκής, είπε ότι είναι μια ανόητη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει. Και για να δείτε, για να μαζευτούμε όλοι μαζί, να αποτελέσουμε το αντίπαλο βέος. Δεν ξέρω, έτσι ονομάστηκε. Ο ονομαστής, θα πω εγώ. Δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ξέρω όμως ότι μπήκε η χώρα μας χωρίς να έχει τις προδιαγραφές στο ευρώ και πάρα πολλά πράγματα πολλών νέων τζακιών έχουν την βάση τους. Μάλιστα. Σε αυτή τη συγκεκριμένη Γιάνναρες περίοδο. Ο Γιάνναρες είπε τελευταία ότι η αριστερά πήρε την εξουσία και έχασε την ηγεμονία. Δεν το έχει πει μόνο ο Γιάνναρες. Δεν ξέρω αν σας αρέσει ο σκηνοθέτης Γιάνναρες. Συμφωνείτε με αυτή την... Εννοείται την ιδεολογική ηγεμονία. Πράγματι, η αριστερά όταν βρέθηκε στην εξουσία τσαλακώνεται. Είπε κάτι άλλο ο Καρτερός, ότι λερώσαμε πράγματι τα χέρια μας μέσα σε, σε αυτόν τον βούρκο, διότι ο ελληνικός λαός μας είπε σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες μας είπε κάντε ό,τι μπορείτε. Θα βγάλετε το κάρο από τη λάσπη, αυτό είναι το ερώτημα. Λερώσατε τα χέρια δουλειά, σας. Θέλει δουλειά θα βγάλετε πολύ. Θα προσπαθήσουμε, κύριε Ντόκα. Και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο. Μάλιστα. Και πρέπει ακόμη, όσο κομμάτι του ελληνικού λαού νομίζει ότι πραγματικά ακόμη με πολλές δυσκολίες μπορεί να μας ακούσει, να είναι μαζί μας και να βοηθήσει. Δεν έχετε πολύ πολιτικό χρόνο όμως. Το έχουμε ξαναπεί. Ο πολιτικός, ο ωφέλιμος πολιτικός χρόνος δεν είναι πολύς. Δεν είναι ατέλειο το σίγουρα. Και δεν είναι πολύς. Εγώ μπορώ να το πω αλλιώς από αυτές τις σημαζόξεις, τις δημόσιες που βλέπουν όλων αυτών των ανθρώπων, να θυμηθούν μόνο που οδήγησαν η διακυβέρνηση όλων αυτών, μάλιστα, αυτόν τον τόπο και να μας δώσουν ένα περιθώριο, να δώσουμε περισσότερα δείγματα γραφής σε ένα πολύ δύσκολο σκηνικό. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ το ίδιο. Τώρα, κυρίες